περάσουμε λίγο στους συγγενείς της Καρολίνας. Μπορούμε λίγο να δούμε την πρώτη αντίδραση του αδερφού της Καρολίνας. Παρακαλώ, πάμε. Έφερες το 10 γιατί είσαι αυτή που είσαι και που ξέρουμε όλοι. Πάντα δίκαιη και πάντα αληθινή. Με το κεφάλι ψηλά μια ζωή. Άσε να σε πολεμάνε και να νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Μιας και δεν μιλάμε για παιχνίδι, αλλά για μια κακοσκηνοθετημένη ταινία. Εσύ είσαι αθλήτρια. Για πάντα δίπλα σου. Μόνο αγάπη και θαυμασμό για σένα. Μάλιστα. Να πούμε κιόλας ότι το 10 είναι ότι πήρε την τελευταία νίκη που ουσιαστικά... τάισε την ομάδα. Την αρπαστική νίκη. Βεβαίως αγωνίστηκε μαζί με την Κατερίνα Δαλάκα, η οποία φαίνεται ότι είναι αδύναμη και κουρασμένη. Δηλαδή στους στόχους τουλάχιστον στο τέλος η διαφορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Είχε προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά. Κακοσκηνοθετημένη ταινία. Η Καρολίνα. Ναι, κακοσκηνοθετημένη. Σου φαίνεται ταινία. Βαρετό γιατί μιλάω για το άθλημα. Όχι, όχι. Για το αγωνισμό. Γιατί δεν μπορώ, Φέη μου, θα σκάσω για αυτό που λέω. Έρχεται λοιπόν ο αδερφός της να σας απαντήσει σε αυτά που λέγατε πριν. Άθελά του βέβαια. Έγινε μια ταινία από την αδερφή του. Η Καρολίνη λοιπόν έκανε τη δική της στρατηγική. Τι ήταν στρατηγική το... Δικαιώστε με. Το αμόρε αυτό. Ποια είναι, τι είναι αυτό. Ο άνθρωπος λέει κακοστημένο. Κακοσκηνοθετημένη ταινία. Κακοσκηνοθετημένο. Ναι, δεν πρωταγωνιστούσα εγώ στην Καλύβα. Καλά, δεν μιλάει απαραίτητος για κάποιος μέσα στο με παιχνίδι. Του μπορεί πήγε. Να αναφέρεται σε ταινία έξω το παιχνίδι. Ναι, δηλαδή, ακριβώς. Και καλά δηλαδή ότι δεν σημαίνει αυτό. Όχι, Νίκο, αυτό... μίλα να μιλήσει, αλλά ο αδερφός δεν θα την έδινε ποτέ την Καρολίνα, ούτε θα έλεγε ότι η Καρολίνα παίζει ρόλο σε μια ταινία κακοσκηνοθετημένη. Από ό,τι φάνηκε, η ταινία. Όλο αυτό που έγινε είχε αρχή, μέση και τέλος, ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Η κοπέλα, παρά τις κακές πυθίες, δεν έμεινε στο παιχνίδι για να παίξει το reality, όπως γράφεται και λέγεται. Η κοπέλα ακολούθησε όπως όλοι οι παίκτες της παραγωγής αν... τους νόμους της ψηφοφορίας και, μου επιτρέπετε... και είναι εδώ. Ναι. Αν ήταν και κάτι σκηνοθετημένο, η Καρολίνα θα έπρεπε να μείνει μέσα. Ακριβώς. Για δηλαδή, πάντα. Η απλή λογική το λέει ότι έδωσε στα τελευταία επεισόδια μαζί με τον Πρίαμο ένα πολύ δυνατό κομμάτι reality. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Εάν ήταν κάτι σκηνοθετημένο, ή οι στρατηγικές αυτές μπορούσαν δεν να πει. Δεν έπεισε λοιπόν αυτή η σκηνοθεσία γιατί ήταν κακή. Καλά, καλή αδερφός. Αυτό λέω. Τι ήθελε δηλαδή. Επίτηδες δηλαδή πήγαινε στην Καλύβα με τον Πρίαμο. Για να κερδίσει τι. Ήξερε ότι θα υπάρχει ντρόν. Ήξερε ότι κάποιος θα τους προδώσει. Ήξερε ότι υπάρχει κίνδυνο. Δεν ξέρω. Αν τα ξέρετε εσείς να τα πείτε. Ήταν παραβίαση κανόνων. Ερωτεύτηκε, εκφράστηκε, την πάτησε. Έφαγε το κεφάλι της. Δεν νομίζω κανένα να έστεινε κάτι τέτοιο γιατί υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα έξω, η ζωή εδώ έξω. Είναι, εκθέτεις και άλλους ανθρώπους, οικογένεια, συντρόφους. Δεν, βέβαια, νομίζω... δεν έχει κάνει καμία αναφορά και η ίδια θα μπορούσε να πει ένα συγγνώμη για τους ανθρώπους που είναι έξω. Δηλαδή, όπως το λέω για τον Πρίαμο, για την ελευθερία ελευθερίου, το λέω για εκείνη. Απλώς ο Πρίαμος έχει τρία επίπεδα. Είναι από τη μία ο Μπό που του είπε θα προσέχω το κορίτσι σου, είναι η ελευθερία ελευθερίου και αφήνει και εκτεθειμένη και την Καρολίνα. Εκεί εστιάζω. Για μένα θα έπρεπε και η Καρολίνα να πει ένα συγγνώμη. Χωρίς να πει και το όνομα, στον άνθρωπο που είναι έξω και μπορεί να τον έχω στεναχωρήσει, ζητώ ένα συγγνώμη. Καλά, και αυτό δεν είναι μια εναλλακτική. Το ξέρουμε, αλλά νομίζω ότι θα τα πει τώρα όλα. Δεν το ξέρω ότι έχουμε δει τα πλάνα, αυτό πιστεύω. Ας την ακούσουμε, γιατί σήμερα θα πάρουμε τις απαντήσεις μας. Αύριο θα ξέρουμε. Εγώ θα πιστέψω ό,τι ακούσω. Mm. Αν μου πει λοιπόν, ότι, αν μας πει ότι έχει συνέστημα, το παίρνω πίσω ό,τι λέω. Mm. Αν όμως με δικαιώσει, θέλω πάρα πολύ να ακούσω τι θα πείτε αύριο. Κάνεις πολύ παρά με τον τριαντάφυλλο τώρα τελευταία.